Ο Σταυρός, το λειτουργικό σύμβολο του αρχιερέως Χριστού. Ανδρέας Θεοδόρου. Ομιλία που έγινε στη σειρά λαϊκό κήρυγμα της εταιρείας Φίλων του Λαού, Απόσπασμα. Η γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, την οποία ιδιαιτέρως ευλαβείται και τιμά το χριστεπώνυμο της πλήρωμα. Κατά αυτήν προβάλλεται και καλούνται οι πιστοί να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, επάνω στον οποίο ο Χριστός, αφού άπλωσε τις Άγιες Παλάμες Του, ίνωσε τα το πριν διεστώτα. Απέθανε κατά τη σάρκα Του ο Θεός και με την υπέρτατη θυσία Του, την αγάπη Του και την υπακοή Του, στις οποίες κορυφώθηκε το μυστήριο της Θείας Κενώσεως, εξηλαίωσε τον αμαρτωλό άνθρωπο ενώπιον του Αγίου Θεού. Ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη για τις αμαρτίες και την ενοχή ολοκλήρου του κόσμου. Εξαγόρασε το πλάσμα Του από την κακότητα του διαβόλου και την αρπαγή του θανάτου, καταβάλλοντας ως λύτρο το Πανάγιο αίμα Του. Αίμα όχι ενός ψηλού, απλού δηλαδή ανθρώπου, αλλά το αίμα του Υιού, της Παρθένου και του Θεού, και κατάργησε με το πάθος Του το μεσότυχο της έκφρας που δημιουργήθηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Από τότε που ο τελευταίος με την αλόγιστη παρακοή Του εκδιώθηκε από τον αρχαίο παράδεισο της Εδέν, με το στραβικό θάνατό Του ο Χριστός κατέβησε τη δύναμη του διαβόλου, θανάτωσε το θάνατο και άνοιξε διάπλατα την οδό που οδηγεί στα φωτεινά συγκνώματα της Θείας Βασιλείας. Επί του Σταυρού ο άνθρωπος έγινε και πάλι πολίτης του Παραδείσου. Γύρισε πίσω στην αληθινή του πατρίδα, στήθηκε στο πραγματικό βάθρο της υπάρξεώς του και απέβαλε τα ράκη της φθοράς με τα οποία τον έντυσε το αλόγιστο πτέσμα της Εδέν. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Στο σεπτό του ξύλο δόθηκε μάχη κρατεά. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις της αμαρτίας, με εμμερθεί το δαιμονικό πνεύμα της αποστασίας, έσπευσαν να σταυρώσουν τον Υιό του Θεού και της Παρθένου, τον Θεάνθρωπο, Κύριο της Δόξης. Αποδύθηκαν ελαγνία τους βέβαια σε αγώνα άνισο και εκ των προτέρων χαμένο. Προσέκλωσαν στην αστραπή της Θείας Οργής, η οποία κατέκαψε τις κακόμορφες σάρκες τους, κατέκοψε τη φοβερή της πλάνη μηχανή, εξεστέλισε και παραδειγμάτισε τις αντίθετες και αντίχριστες δυνάμεις, φοβερώνοντος το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Το αίμα του Χριστού απέτυλε το έσχος της αμαρτίας που ασχήμινε την αποστατημένη φύση του ανθρώπου, από τότε που οι προπάτορες τόσο αλόγιστα καταπάτησαν την εντολή του Θεού. Απέριψε τα ράκη της φθοράς με τα οποία έντυσε τη φύση ο μισόκαλος όφης, ο πατέρας του ψεύδους και ανθρωποκτόνος, οδήγησε την παραπεσούσα πρωτόξυση φύση στην αρχαία της ευγένεια και δόξα την αποκατέστησε στο αρχαίο κάλος της, της απέδωσε ακτινοβόλο την μαρμαρική της θείας του ενέργειας που την κατέλαμπε πριν από την πτώση της. Λάμπρινε το θεοειδές και θεόμορφο πλάσμα, το νεκρωμένο στα σκοτεινά και σκυθροπά καταγόγια του Άδη. Έκανε τον άνθρωπο τέκνο Θεού και χάρη τη Θεό. Η Εκκλησία μας σεμνύνεται για το Τίμιο Σταυρό, το σύμβολο της ανθρώπινης της υποστάσεως και των αγώνων της. Σε αυτό τοποθετεί τη χαρά και την ελπίδα της, σε αυτό τοποθετεί τη χαρά και την ελπίδα της. Στο σεπτό του περίγραμμα βλέπει το μεγάλο θρίαμβο της πίστεως, τη νίκη εναντίον των αντίχριστων δυνάμεων, οι οποίες την περισφύγουν και την πολεμούν για να την αφανίσουν, και τιμά και δοξάζει τον Πανάγιο Σταυρό, τον ενσωματώνει βαθιά στην λατρεία της, τον τοποθετεί στο κέντρο της ευθέδειας του χριστεπώνυμου πληρώματος της. Κατά την Τρίτη Κυριακή των Νησιών, με πανηγυρική χαρά, ευλάβεια και σεμνοπρέπεια, θα τον προβάλλει
στο μέσο των Ορθοδόξων ναών, καλώντας τους πιστούς να τον προσκυνήσουν, να αντλήσουν από αυτόν αγιασμό και χάρη και να πάρουν δύναμη στο σκληρό αγώνα της αρετής και, τον, και τα ευγενή παλέσματα κατά των ορατών και αοράτων εχθρών. Το Ευαγγελικό Ανάγνωμα θα μας υπενθυμίσει τις προϋποθέσεις του αγώνα αυτού, που είναι πρώτον η ελεύθερη και οικειοθελής ανάληψη της πνευματικής στρατιάς του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μου ευθύν, μας τονίζει ο αρχηγός της πίστεώς μας, δεν διάζει κανένα να τον ακολουθήσει παρά τη θέλησή του. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αληθινής ελευθερίας. Σε αυτό δεν υπάρχουν δυσιδαιμονίες, αυτοματισμοί και μαγικότητες. Ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού είναι ον λογικό και ελεύθερο, όπως λογικός και ελεύθερος είναι και το πρότυπό του, ο Θεός. Βία και καταλαγιασμός είναι ανάγνωστα στο ήθος και τη δικαιοσύνη του Παναγίου και Πανάγαθου Θεού. Αν θέλει κανείς μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, χωρίς τούτο να σημαίνει βέβαια ότι το πλάσμα είναι ασύνοδο και ανεύθυνο ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ακριβώς επειδή είναι ελεύθερο, είναι και υπόλογο για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοκρισίας του Θεού. Δεύτερον, η αυταπάντηση. Απανησάς το εαυτόν. Η αυταπάντηση γενικά είναι απαραίτητη για κάθε έργο μεγάλο και υψηλό. Εδώ πρόκειται για τη σωτηρία της ψυχής μας. Τι μεγαλύτερο από αυτό, τι ωραιότερο και υψηλότερο. Στη χριστιανική στρατεία φυσικά πρόκειται περί αυταπαρνήσεως, μυστηριακής. Ο πιστός καλείται να απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, το φθαρμένο του εγώ, το κυριαρχούμενο από πάθη και κακότητα, αυτό που πνίγει την ελευθερία του, τον δεσμεύει και τον οδηγεί στο θάνατο και την καταστροφή. Αυτό πρέπει να αποκόψει ο πιστός από την ψυχή του, για να ζήσει ελεύθερο το άλλο του εγώ, το δοσμένο στο Θεό και την αρετή, το αληθινό του εγώ, το κτισμένο στη χάρη και την αλήθεια του Θεού. Γάμα, η οικειοθελής και αποφασιστική ανάληψη όλων των θρήτσεων, της κακοπάθειας και της οδύνης, που συνεπάγεται ο Σταυρός του Κυρίου, το σύμβολο του μεγάλου πάθους και της οδύνης, και αρά το λέει των Σταυρών αυτού. Η χριστιανική στρατεία δεν είναι έργο εύκολο. Ο αγώνας είναι τραχής, ο εχθρός αδυσόπιτος, ο αμαρτωλός κόσμος ανελέητος. Ο πιστός χριστιανός πρέπει να είναι αποφασισμένος να σηκώσει σε κάθε περίπτωση το σταυρό του με καρτερία και υπομονή, να δεινοπαθήσει ως καλός στρατιώτης Χριστού. Και δέρτα, η ανέντοτη απόφαση να ακολουθεί διαρκώς τον Κύριο ως άξιος ακόλουθος και μαχητής του και ακολουθεί τον. Η προστακτική είναι χρόνου ενεστώτος, που σημαίνει διάρκεια. Ο πιστός οφείλει συνεχώς να ακολουθεί τον Κύριο, χωρίς ανάπαυλα και πάυση και με σταθερότητα, χωρίς λοξοδρομήσεις, παλινδρομήσεις και διακυμάνσεις. Το βλέμμα του πρέπει να παραμένει σταθερά στραμμένο στον ουράνιο θείο στόχο, χωρίς να μετατοπίζεται η καρδιά του από το θησαυρό, από το θησαυρό της, από το εν ου εστί χρία στα φτωχά στοιχεία του κόσμου τούτου και να μάχεται καρτερικά μέσα στη δύναμη του κόσμου τούτου του παρερχομένου εναντίον της πλάνης και της γοητείας της αμαρτίας, οι οποίες απειλούν να τον παρεμποδίσουν και να ανακόψουν την πορεία τους προς τα φωτεινά σκηνώματα της Θείας Βασιλείας. Των σταυρών σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Ψάλλουμε με ιερή σεμνοπρέπεια και χαρά στους Ορθοδόξους ναούς. Είναι η νικητήρια η αρχή που γεμίζει και διανομεί τη χριστόμορφη ψυχή της Ορθοδοξίας, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στο Σταυρό και την Ανάστασή του. Το Σωτήρος, στο φοβερό αυτό δίδυμο της οικονομίας του Θεού, στο οποίο καταπόθηκε εις τέλος ο θάνατος και ο κόσμος ντύθηκε στην ομορφιά του, του Θεού, την Αθανασία και την Αθανασία, γιατί το Πάσχα της ζωής προς το οποίο κατευθύνεται και καταλήγει η Μεγάλη Τετσαρακοστή είναι Πάσχα, Σταυρόσιμο και Αναστάσιμο. Ο Σταυρός
εκβάλλει στην Ανάσταση. Η Ανάσταση ριζώνεται στο Σταυρό. Το ένα δεν αποχωρίζεται από το άλλο. Στην Ορθοδοξία χαίρει μεγάλη τιμή ο Σταυρός. Κι ας μας κατηγορούν οι ετερόδοξοι ότι τάχα τον παραθεωρούμε στη θεολογία μας και τον αφήνουμε στη σκιά. Πανηγυρίζεται όμως με λαμπρότητα και λυτρωτικούς τόνους χαράς και η Ανάσταση, το Πάσχα της ζωής, η λαμπρή. Σε αυτά τα δύο κινείται ασταμάτητα η Ορθοδοξία μας, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Εύχομαι ολόψυχα από τη μεγάλη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, η οποία βρίσκεται στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής, να λάβουμε δύναμη από τον Τίμιο Σταυρό και ευλογία στην πνευματική μας προσπάθεια στα στάδια των αρετών, ώστε να φτάσουμε με ειρήνη τη Μεγάλη Εβδομάδα και να γιορτάσουμε επάξια τα Σεπτά Πάθη και την ένδοξη Ανάσταση του Σωτήρου Χριστού.